can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're right here. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων για σήμερα θα είναι η Παναγιώτα Ναυρόζογλου. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Live Now και μας ακούτε ιντερνετικά από το www.eolas.org. Για άμεση επικοινωνία, οι ακροατές μπορούν να καλέσουν στο 2313 022 040. Η συνεργάτηδα και δημοσιογράφος Δήμητρα Τάγκα για την παρούσα εκπομπή θα απουσιάζει λόγω ανωτέρας βίας και θα είναι από την επόμενη εβδομάδα συντονισμένη εδώ και αυτή στο δημοσιογραφικό δελτίο ειδήσεων. Να ξεκινήσουμε με πρώτη είδηση για σήμερα, την υπόθεση Novartis, καθώς έχουμε μία επιστολή για τον Αντώνη Σαμαρά, που αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, πρόκειται για μία γελιοποίηση, όπως την χαρακτηρίζουν, της συμμορίας αυτής των πολιτικών, της πολιτικής αυτής συμμορίας. Η γελιοποίηση λοιπόν της συμμορίας συνεχίζεται, αφού δεν βρήκε τίποτα άλλο, επικαλούνται νέα στοιχεία, τα οποία όμως διαψεύδουν τα προηγούμενα. Σημειώνουν συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας τα νέα στοιχεία για την υπόθεση Novartis που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Εξηγούν μάλιστα πως πρώτον παρουσιάζουν δύο επιστολές της Novartis, όπου παρακαλείται ο κύριος Σαμαράς να τους δεχθεί στον Ταβός, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Αλλοτέως Πρωθυπουργός, όπως έχει αναφερθεί, ποτέ δεν παρουσιάστηκε στον Ταβός και μάλιστα τον προσκαλούν για δεύτερη φορά το 2014, όταν κατά την ψευδομάρτυρα Κελέση τον έχουν ήδη δήθεν εξαγοράσει από το 2013. Και αυτά είναι τα ψευδή στοιχεία που ήδη προαναφέρονται στην επιστολή και κάποιες βασικές πληροφορίες που μεταδίδονται τις πρώτες ώρες. Δεύτερον, παρουσιάζουν ως στοιχείο ενοχή σε σημείωμά του με τηλέφωνα του Υπουργού κ. Σταϊκούρα, που όπως είναι γνωστό ήταν αρμόδιος για τις πληρωμές στις φαρμακευτικές εταιρείες. Προφανώς πιστεύουν ότι απευθύνονται σε ηλίθιους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή. Ίδιες πηγές προσθέτουν ότι όσα λένε τώρα οι ψευδομάρτυρες ακυρώνουν όσα έχουν οι ίδιοι πει προηγουμένως. Αθελά τους αποκαλύπτουν μόνοι τους τη σκευωρία τους, διευκολύνουν τον κύριο Σαμαρά να τους πάει ως το τέλος και δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη θέση τους στο δικαστήριο. Αυτά είναι τα τελευταία νέα που αφορούν την υπόθεση Novartis, με πρωταγωνιστή τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και άλλους υπουργούς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή. Και να πάμε λιγάκι σε επιπλέον στοιχεία που κυκλοφορούν την τελευταία ώρα από το zoogla.gr, σχετικά με το Novartis for Αντώνης, όπως ακριβώς είναι η χαρακτηριστική ξενόγλωση ορολογία για την επιστολή αυτή. Ένα σημείωμα λοιπόν επιστολή της Novartis απευθύνει στον σημερινό αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, με οδηγίες προς ναυτιλωμένους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ως προς την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί στον τομέα του φαρμάκου. Άλλες δύο επιστολές προς τον Αντώνη Σαμαρά και ένα ιδιόχειρο σημείωμα με αριθμό κινητού τηλεφώνου, ο οποίος έχει διαγραφεί πάνω σε ένα επίσημο επιστολόχαρτο του Πρωθυπουργικού Γραφείου, απέστειλε η εισαγγελέας διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη συμπληρωματικά επί της δικογραφίας για την υπόθεση Novartis προς την Ελληνική Βουλή. Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτει η εφημερίδα Αυγή στην έκδοση της Τετάρτης 14 Μαρτίου. Το περιεχόμενο του δημοσιεύματος επίσης μεταδίδουν και πολλά ραδιοφωνικές εκπομπές. Το ιδιόχειρο σημείωμα φέρεται να μεταφέρει στην εταιρεία Novartis ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Φρουζής την επόμενη της φερόμενης από τον ίδιο συνάντησής του με τον τότε Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Και επίσης η εισαγγελέας που ερευνά την υπόθεση από το 2016 και συνεχίζει την έρευνα για τα μη πολιτικά πρόσωπα αλλά και για, για άλλα αδικήματα, διαβίβασε στην Επιτροπή της Βουλής αμελητή, δηλαδή χωρίς αξιολόγηση, τα στοιχεία που της
κατέθεσε η μάρτυρας με την κωδική ονομασία Κατερίνη Κελέση, όταν προσήλθε την περασμένη Παρασκευή στην εισαγγελία Αυτοβούλος. Η διαβίβαση των συμπληρωματικών στοιχείων πυροδοτεί νέο κύκλο αντιπαράθεσης με συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να κάνουν λόγο για συνέχιση της γελοιότητας από την γνωστή συμμορία και την Δημοκρατική Παράταξη να κατηγορεί την Ελένη του Λουπάκη για παράβαση καθηκόντος. Το ιδιόχειρο σημείωμα και οι επιστολές για τον Αντώνη Σαμαρά αναφέρονται πως μεταβιβάστηκαν στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης και είναι ένα ιδιόχειρο σημείωμα στο οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς γράφει το τηλέφωνο του τότε αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα. Σύμφωνα με την Κελέση, με το πρόσωπο το συγκεκριμένο που προαναφέραμε, το σημείωμα αυτό είχε ο κύριος Φρουζής στην επόμενη τη συνάντησή του με τον Αντώνη Σαμαρά. Στα στοιχεία αυτά που έχει καταθέσει η κυρία Κελέση είναι και μια κάρτα συνάντησης του τότε Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με τα τηλέφωνα επικοινωνίας και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Επίσης, να αναφέρουμε ότι στην δεύτερη επιστολή προς Αντώνη Σαμαρά, η Νοβάρτης επίσης προτείνει στον πρώην Πρωθυπουργό να έχει συνάντηση με στέλεχος της μητρικής εταιρείας, κάνει αναφορά για την φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα και επαναλαμβάνει τη μνήμα στην δεξαμενή σκέψη για τη μετάβαση της Ελλάδας στην σταθερότητα και την ανάπτυξη. Και όπως μεταδίδονται πληροφορίες το τελευταίο στις τελευταίες πηγές που κυκλοφορούν, αναφέρουν χαρακτηριστικά πως συνεχίζεται η γελοιότητα προς τη γνωστή συμμορία, ανέφεραν συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, καθώς πλέον υπήρχε αναλυτικά πρόγραμμα για το πώς θα γίνει χρήση, πώς θα γίνει αναφορά και ανάλυση όλων των φαρμακευτικών παραγόντων και πώς θα εισέρχονται και θα χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα τα δεδομένα φάρμακα, τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Αυτά όσον αφορά την είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά την Νοβάρτης. Πάμε λιγάκι σε ένα άλλο ζήτημα που αφορά πάρα πολύ τα ελληνικά δεδομένα και όχι μόνο, πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο τις τελευταίες ώρες έχει καταλήξει να είναι αρκετά να κλονίζει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μας με την Τουρκία, με τη γείτονα χώρα, και με χαρακτηριστικό και πρωταγωνιστή της όλης υπόθεσης, τον κύριο Κικίλια, που αναφέρεται στους στρατιωτικούς που κατακρατούνται στην Τουρκία. Επιβεβαιωνόμαστε ότι δεν έγιναν όσα έπρεπε τα πρώτα 24 ώρα, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας. Ο ίδιος σε τηλεοπτική συνέντευξή του αναφέρει πως η κατάπτωση της πολιτικής ζωής επιμερών ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ έπαιξε το τελευταίο μέρος του στο θέατρο του παραλόγου με τα όσα είδαμε στο ποδόσφαιρο. Έχει πει χαρακτηριστικά: «Η ελληνική κοινωνία είναι απειβδισμένη με όσα βλέπει», δήλωσε ο κ. Κικίλιας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση απέδειξε για μια ακόμα φορά ότι είναι ανίσχυρη και έχει ισχυρές εξαρτήσεις. Δεν κρύβει τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχει με οικονομικούς παράγοντες. Ο τομεάρχης άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενος στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, είπε πως βρισκόμαστε στην 14η μέρα που είναι στις τουρκικές φυλακές και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε για το γεγονός ότι δεν έγιναν όσα έπρεπε τα πρώτα 24 ώρα, για να συμπληρώσει πως η Νέα Δημοκρατία έχει παραδοσιακά μια εθνικά υπεύθυνη θέση και θα στηρίξει την εθνική προσπάθεια να γυρίσουν τα παιδιά μας αμέσως πίσω. Όπως είναι η δήλωση, παρατίθεται και διαβάστηκε ακριβώς αυτούσια. Σε δεύτερο χρόνο και όταν τα παιδιά μας γυρίσουν πίσω, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά τι δεν έγινε και η χώρα να θωρακίσει τα εθνικά μας συμφέροντα», υπογραμμίζει ο κύριος Κικίλιας, λέγοντας πως η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ για να αναλάβει την ευθύνη της χώρας απέναντι σε μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να αναλάβει καμία. Αυτές είναι οι τελευταίες και οι βασικότερες ειδήσεις. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, μουσικό διάλειμμα, και επανερχόμαστε. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down.
Επανήλθαμε μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με ειδήσεις που αφορούν κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα και τα όσα συνέβησαν στον αθλητικό χώρο. Συγκεκριμένα, έχουμε πειθαρχική δίωξη κατά Σαββίδη και ΠΑΟΚ. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου άσκησε την Τετάρτη πειθαρχική δίωξη κατά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη για τα όσα συνέβησαν την Κυριακή στο επεισοδιακό ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Συγκεκριμένα, ο μεγαλομέτοχος του Δικεφάλου του Βορρά και ο Σύλλογος της Θεσσαλονίκης καλούνται να απολογηθούν βάσει του άρθρου 19 περί απειλών σε αξιωματούχο του αγώνα ή οποιοδήποτε εντεταλμένο εν γέννη ποδοσφαιρικό όργανο με απειλές. Αυτό σημαίνει ότι ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ απειλείται εκτός από πρόστιμο με αγωνιστικό αποκλεισμό ή απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από 3 έως 5 έτη, την ώρα που η ομάδα κινδυνεύει με τιμωρία της έδρας της, αφαίρεση βαθμών ακόμα και με υποβιβασμό ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος. Αναλυτικά, όπως χαρακτηριστικά δηλώνεται σε πρόσφατη ανακοίνωση, ο υπεύθυνος άσκησης δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου διαβίβασε στο πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Super League δίωξη σε βάρος του Ιβάν Σαββίδη και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 19 του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ. Αναλυτικά, το άρθρο 19 αναφέρει πως οποιοδήποτε εμπίπτει στον παρόντα κώδικα, ο οποίος εκφοβίζει έναν αξιωματούχο του αγώνα ή οποιοδήποτε εντεταλμένο εν γέννη ποδοσφαιρικό όργανο με απειλές, θα τιμωρείται με χρηματική ποινή 50.000 ευρώ τουλάχιστον ή και αγωνιστικό αποκλεισμό ή ακόμα και απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από 3 έως 5 έτη. Εάν η πέτεια είναι ομάδα, επιβάλλονται ποινές ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και αναφορικά χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές, δηλαδή και κλεισμένων των θυρών, αφαίρεσης βαθμών και υποβιβασμός ομάδας. Οπότε είναι χαρακτηριστικά οι παράμετροι που αναφέρονται λόγω του άρθρου 19 για το τι ισχύει στον χώρο και στο διαιτητικό δίκαιο. Να πούμε τώρα ότι οτιδήποτε νεότερο ότι πάνω στο αθλητικό χώρο ο υπεύθυνος Επιτροπής Παρακολούθησης της FIFA για την ΕΠΟ, Χέρπερτ Χούμπελ, αναφέρει πως σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, δηλώνει χαρακτηριστικά πως αν και έμοιαζε μακρινό, πλέον δεν είναι, ενώ υπογραμμίζει παράλληλα πως το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει φτάσει στον γκρεμό. Ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας, δηλώνει χαρακτηριστικά σε δήλωσή του. Το ενδιαφέρον σας για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι υψηλό. Αυτό αποδεικνύεται από την παρουσία σας. Λειτουργώ και σκέφτομαι και λέω οτιδήποτε σκέφτομαι. Έχω μάθει μια πρόταση στα ελληνικά. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες δημοσιογράφους. Και πρώτα θέλω να διευκρινίσω κάτι, να αποσαφηνίσω μια παρεξήγηση όταν απευθυνθήκαμε στην ΕΠΟ. Δεν ήμασταν εδώ για να ηγούμαστε, είμαστε εδώ με τους συναδέλφους μου για να βοηθήσουμε. Να δίνουμε συμβουλές για το τι μπορεί να γίνει και να διεξαχθεί πιο καλά. Έχετε νέους κανονισμούς και δεν υπάρχει πρόθεση να αναλάβουμε εμείς την διοίκηση, να είναι σκιώδης διοίκηση. Ήρθαμε για να κατευθυνθούμε, για να κατευθύνουμε και να βοηθήσουμε και αυτή η παρεξήγηση υπάρχει έως και σήμερα. Ανέφερε αρχικά ο κύριος Χούμπελ προσθέτοντας ότι έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει αγάπη για το ποδόσφαιρό σας, η οποία είναι υπερβολική κάποιες φορές. Βρήκαν έναν νέο πρόεδρο που έχει ενέργεια να προσφέρει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έπειτα από πολλές φορές που ήρθαμε εδώ, έχουμε την αίσθηση πως αρκετοί παράγοντες δεν έχουν διάθεση να βοηθήσουν και να στηρίξουν και κοιτούν μεμονωμένα περιστατικά προς το συμφέρον τους. Δεν κοιτούν το καλό του ποδοσφαίρου όπως θέλει να λέει η FIFA. Έχει αρκετά στοιχεία στη δήλωσή του που παίζουν πολύ χαρακτηριστικό ρόλο για την εν γέννη κατάληξη της και το μέλλον της αθλητικής διοργάνωσης αυτής στην χώρα μας. Χαρακτηριστικά αναφέρει όμως για τη βία πως δεν έχει θέση. Θα πρέπει να υπάρξει δέσμευση και υπόσχεση από όλους ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο παιχνίδι. Δεν γίνεται να υπάρχουν όπλα και εκβιασμοί. Από τη δική μας μεριά για το τι πρέπει να γίνει, θα πρέπει να υπάρχει δήλωση δέσμευσης και από τον τύπο. Θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Ναι, ο στόχος είναι νίκη, αλλά όχι με όπλα και απειλές. Πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν προσφέρει κανένα
κανέναν, δεν συμφέρει κανέναν, συγγνώμη, να μην υπάρχουν θεατές ή παιδιά στο γήπεδο. Δεν είναι προς το όφελος κανενός, ούτε για την εθνική ομάδα. Αναρωτιέμαι πως οι ελληνικές ομάδες όταν παίζουν έξω τα κάνουν όλα σωστά και εδώ υπάρχει βία. Οπότε είναι κάποιες βασικές σκέψεις που αναφέρονται πάνω στο ζήτημα αυτό. Εννοείται ότι είναι μία φωνή και μία άποψη η οποία πρέπει να ακούγεται, γιατί είναι βασικός διοργανωτής του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και θα πρέπει, βασικός τέλεχος μάλλον, Επιτροπής Διοργάνωσης Ποδοσφαιρικών Αγώνων στην Ελλάδα. Οπότε θα πρέπει να γίνεται, να λάβουμε υπόψη τα όσα αναφέρει ο ίδιος. Και σε μία διαφορετική είδηση για τα δεδομένα που γνωρίζουμε, τα ελληνικά δεδομένα, θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι πάρα πολύ σημαντική η είδηση που αφορά τους συμβολιογράφους, καθώς δεν εκπληστηριάζεται η πρώτη κατοικία, όπως αναφέρουν οι ίδιοι. Σε πρόσφατη δήλωση που έγινε στο zoogla.gr, σε ανακοίνωση συγκεκριμένα, όπως εξέδωσε σήμερα ο Συμβολογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Πειραιός, Αιγαίου και Δωδεκανήσου σχετικά με το πληστηριασμό που διεξάγεται σε συμβολιογραφείο στα Εξάρχεια, υπάρχει ανακοίνωση που λέει χαρακτηριστικά πως ο Συμβολογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών, Πειραιός, Αιγαίου και Δωδεκανήσου σχετικά με την συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τετάρτη 14 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Σόλνος, ενημερώνουμε την κοινή γνώμη παρέχοντας τις πληροφορίες εκείνες που είναι άκρως σημαντικές για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων πληστηριασμών και που, όπως φαίνεται, δεν έχουν γίνει απολύτως κατανοητές από τους διοργανωτές της εκδήλωσης διαμαρτυρίας. Πρόκειται λοιπόν για 4 πληστηριασμούς που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν σήμερα σε συμβολογράφο στην εν λόγω περιοχή και οι οποίοι αφορούν οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια υψηλότερων των 200.000 ευρώ. Επίσης, ένας και μόνο πληστηριασμός αφορά οίκημα το οποίο βρίσκεται στον Κορυδαλό και δεν είναι η πρώτη κατοικία του οφειλέτη, ο οποίος διαμένει στην Βουλατική, ας πούμε. Οι υπόλοιποι 3 πληστηριασμοί αφορούν υπόγεια κτίσματα, αγροτεμάχια, τα οποία επίσης δεν αποτελούν πρώτη κατοικία των οφειλετών. Ως εκ τούτου, διαπιστώνουμε με τα λύπη μας ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται από τους διοργανωτές των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας δεν είναι πλήρη, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν λαθασμένες εντυπώσεις. Ως θεματοφύλακες όμως της νομιμότητας και της συγκεκριμένης διαδικασίας, θα εξακολουθήσουμε να παρέχουμε διευκρινήσεις προκειμένου ο Έλληνας πολίτης να μάθει τα πραγματικά στοιχεία των προγραμματισμένων πληστηριασμών. Όλα αυτά υπόθηκαν από το συμβολογραφείο που πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τα μέλη του κινήματος «Δεν πληρώνω». Άρα, ως γνωστόν, πλέον παίρνουν την τελική ευθεία κάποια πράγματα. Σε αυτό το κομμάτι των πληστηριασμών είναι πιο ξεκάθαρη η θέση και των συμβολογράφων αυτή την χρονική στιγμή και πλέον φαίνεται καλύτερα και διασαφηνίζεται η θέση τους. Τώρα, ένα ακόμη ζητούμενο που είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα είναι κοντά χρονολογικά, είναι ότι έχουμε στον εργασιακό τομέα να τρέχει η αργία της 25ης Μαρτίου και το πώς αμείβεται αυτή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από πηγές. Η 25η Μαρτίου είναι μία από τις υποχρεωτικές επίσημες αργίες, εφόσον 25η συμπίπτει με την ημέρα Κυριακή. Οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν υποχρεούνται να καταβάλουν αμοιβή για την μέρα αυτή σε όσους εργαζομένους αμείβονται με ημερομίσθιο. Συν ένα ημερομίσθιο δηλαδή θα πρέπει να τοποθετηθεί στους εργαζομένους, ενώ δεν οφείλουν επιπλέον αμοιβή στους μισθωτούς εργαζομένους. Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την Κυριακή 25 Μαρτίου λοιπόν υποχρεούνται να καταβάλουν πρώτον στους ημερομίσθιους εργαζομένους αμοιβή για την 25η Μαρτίου συν την προσάυξηση 75% συν μία συμπληρωματική ημέρα ανάπαυσης την ερχόμενη εβδομάδα εάν η εργασία Κυριακής είναι πάνω από 5 ώρες. Στους μισθωτούς εργαζομένους οφείλουν προσάυξηση 75% συν μία συμπληρωματική ημέρα ανάπαυσης για εργασία πάνω από 5 ώρες τώρα και για εργασία κάτω από 5 ώρες οφείλεται και το ορομίσθιο. Αυτά τώρα, αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κάθε Κυριακή και έχει υποβληθεί σχετικός πίνακας ωρών εργασίας και υποχρεωτικής ανάπαυσης,
τα αντίστοιχα ρεπό έτσι όπως τα αποκαλούμε, για την εβδομάδα 19 Τρίτου με 25 Τρίτου δεν οφείλεται επιπλέον ημέρα ανάπαυσης για την ημέρα της 25ης Μαρτίου. Οπότε αυτά οφείλουν, τα γνωρίζουν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες για να ξέρουν τι μέλη γενέστε στον εργασιακό χώρο. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε με ριζικές αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας στον τομέα των ταξί, στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου προβλέπει τριπλάσια προσάυξηση ανάλογα με το εισόδημα του κάθε οδηγού. Παράλληλα, καταργείται η διάταξη με την οποία, αν το πρόστιμο πληρωθεί εντός 10 ημερών, μειώνεται στο μισό. Ο νέος οδηγός ταξινομεί τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε τρεις κατηγορίες, στη χαμηλή, μεσαία και υψηλής επικινδυνότητας. Πιο συγκεκριμένα, τα πρόστιμα για την πρώτη κατηγορία είναι μέχρι 100 ευρώ, χαμηλής δηλαδή επικινδυνότητας, για τη δεύτερη από 100 έως 300, μεσαίας επικινδυνότητας, και για την τρίτη 300 με 600 ευρώ υψηλής επικινδυνότητας. Προβλέπονται επίσης και δύο πρόσθετες κατηγορίες της πολύ υψηλής συχνότητας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, στις δύο αυτές θα αφαιρείται η άδεια οδήγησης για 60 μέρες σε παραβίαση όπως η χρήση κινητού χωρίς ακουστικά, η ζώνη ασφαλείας, το κράνος, η μεταφορά παιδιών χωρίς ασφάλεια, και όλα αυτά θα προβλέπονται διοικητικά μέτρα που είναι η αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων για 60 μέρες. Στην περίπτωση υποτροπής μέσα σε 6 μήνες για τη χρήση κινητού και την ασφαλή μεταφορά παιδιών, ο παραβάτης θα πρέπει να επαναλάβει τις εξετάσεις οδήγησης. Όσον αφορά τώρα τις πινακίδες, αυτές καταστρέφονται από τις αρμόδιες εφορίες με την πάροδο 2 συνεχόμενων ετών ακινησίας του οχήματος. Για την άρση της κατάστασης ακινησίας προβλέπεται πληρωμή παραβόλου ύψους 30 ευρώ. Και όσον αφορά την τροποποίηση των ορίων ταχύτητας, δεδομένου ότι η κίνηση με πολύ χαμηλή ταχύτητα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς ταχύς κυκλοφορίας, όπου αναπτύσσονται μεγάλες υψηλές ταχύτητες, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, το κατώτατο όριο ταχύτητας ορίζεται στα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Και ένα φαινόμενο που αφορά την Αθήνα το τελευταίο καιρό είναι και τα Uber και ταξί λοιπόν. Τι θα ισχύει πλέον? Η κυβέρνηση προσαρμόζεται πλήρως στην απόφαση που έλαβε κάποιους μήνες προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις υπηρεσίες της Uber, ανατρέποντας τα δεδομένα αλλά και τη μέχρι σήμερα λειτουργία της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Οι εταιρείες διαμεσολάβησης καλούνται πλέον να αποκτήσουν ειδική άδεια και να ορίσουν νόμιμο εκπρόσωπό τους στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τη φοροδιαφυγή που έχει καταγγελθεί επανειλημμένα από τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών ταξί, τα έσοδα των εταιριών διαμεσολάβησης προβλέπονται να φορολογούνται με βάση την κείμενη νομοθεσία και εκδίδονται διαφορετικά φορολογικά στοιχεία προς τους συνεργαζόμενους οδηγούς και διαφορετικά για τον επιβάτη. Οπότε αυτά είναι τα τελευταία νέα για τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, μέτρα του ΚΟΚ λοιπόν, και επανερχόμαστε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό αυτή τη φορά διάλειμμα και επανερχόμαστε στη συνέχεια. Επιστρέψαμε μετά από αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε ως βασική είδηση για το υπόλοιπο της εκπομπής το πρωτογενές πλεόνασμα των 2,75 δισεκατομμυρίων ευρώ που κατατίθεται στο τέλος Φεβρουαρίου. Πρωτογενές λοιπόν πλεόνασμα του ύψους των 2,75 δισεκατομμυρίων κατέγραψε στο τέλος Φεβρουαρίου ο κρατικός προϋπολογισμός στηριζόμενος από το μέρισμα ύψους 614,2 εκατομμυρίων ευρώ που κατέβαλε μέσα στο Φεβρουάριο η Τράπεζα της Ελλάδος στο ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμιακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1,543 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι στόχου για πλεόνασμα 98 εκατομμύρια ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2018 για το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Το πρωτογενές αποτέλεσμα
διαμορφώθηκε σε πλεώνασμα ύψους 2,752 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεώνασμα 1,307 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην δήλωση, σε διάφορα άρθρα, οι επιστροφές εσόδων την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ανήλθαν σε 719 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 110 εκατομμύρια ευρώ έναντι του αρχικού στόχου που ήταν 609 εκατομμύρια ευρώ. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2018 ανήλθαν στα 7,333 δισεκατομμύρια ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 310 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου που ήταν κατά 7.743 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε σε αυτή τη φάση ότι έχουμε... Τα έσοδα του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων ανήλθαν σε 669 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 452 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, δαπάνες δηλαδή που διαμορφώθηκαν σε 187 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου που ήταν 198 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση των αρχικών εκτιμήσεων με βάση τις τελικές, τελικά ποσά τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Και να πούμε ότι σχετικά με το πλεώνασμα δίνει μάχη αυτή τη στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Κομισιόν. Εκ διαμέτρου λοιπόν αντίθετες απόψεις σχετικά με το πλεώνασμα διατυπώνουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΜΕΝ Ταμείο ζητά από την κυβέρνηση να επισπεύσει την μείωση του αφορολόγητου από την πρώτη μέρα του 2019, αλλά και την αναστολή των αντίμετρων τόσο για το 2019 όσο και για το 2020. Η ΔΕ Κομισιόν ζητά ρεαλισμό για το ελληνικό πρόγραμμα, ενώ υποστηρίζει πως η ύπαρξη και η ανάπτυξη είναι σημαντικότερη για την ελάφρυνση του χρέους. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει με το σκεπτικό ότι τα πλεονάσματα που απαιτούνται για ιδιαιτέρως υψηλά και... Είναι ιδιαίτερος υψηλά, και αμφιβάλλει πως η ελληνική πλευρά μπορεί να πετύχει τον στόχο του 3,5% το επόμενο έτος. Κατά συνέπεια, θεωρεί αναπόφευκτη την ταυτόχρονη μείωση συντάξεων αφορολογήτου και την ακύρωση των αντιμέτρων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσφέρει ως τροφή την στήριξη στην ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, ωστόσο οι απαιτήσεις του Ταμείου δεν σταματούν εκεί. Θέτει λοιπόν ως προϋπόθεση μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το χρέος και στη συνέχεια την διενέργεια της δικής του αξιολόγησης. Η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται κάθετα αντίθετη με την θέση του Ταμείου και η Κομισιόν στηρίζει την Αθήνα σε αυτό. Μάλιστα, οι Ευρωπαίοι εταίροι, σύμφωνα με πληροφορίες, προωθούν την αποπληρωμή των δανείων της Ελλάδας από το MSN. Την ίδια ώρα, ορατό είναι και το ενδεχόμενο οι αποφάσεις για το χρέος να μετατεθούν για τον Ιούνιο, αφού οι θεσμοί έχουν ζητήσει να έχουν στα χέρια τους τόσο τα τελικά αποτελέσματα για την πορεία του πρωτογενούς πλεονάσματος το 2017, όσο και τα πρώτα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Οι κυβερνητικές πηγές έλεγαν χθες πως το ζήτημα των δημοσιονομικών μεγεθών μάλλον θα παραμείνει σε κρεμότητα μέχρι τον Ιούνιο, όταν δηλαδή υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την εκτέλεση του υπερπολογισμού του 2018. Και η κυβέρνηση επιμένει πως τον Αύγουστο η χώρα τελειώνει οριστικά με τα μνημόνια, ενώ πηγές αναφέρουν ότι πλέον εργάζονται προς όλες τις κατευθύνσεις για πραγματικά δεδομένα, σημειώνοντας πως η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μας έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά. Υπενθυμίζει όμως ότι η Επιτροπή προβλέπει για την Ελλάδα ανάπτυξη της τάξης του 2,5% του ΑΕΠ το 2018 και το 2019. Οπότε αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε για το πλεώνασμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα λέγαμε καλύτερα. Και πάμε λιγάκι στο σημείο αυτό να επικοινωνήσουμε με την δημοσιογράφο της Θράκης, κυρία Κονδύλη, να μας μεταδώσει τα νέα από την Θράκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη. Οι μέρες εδώ είναι ηλιόλουστες, είναι ζεστές, αλλά ζεστό είναι επίσης και το κλίμα που επικρατεί εδώ στον Εύρο. Μετά και την σύλληψη πια εδώ και 2 εβδομάδες και κράτηση των 2 Ελλήνων στρατιωτικών στις φυλακές της Αδριανούπολης. Όπως είναι γνωστό, είχαμε χτες την επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Φώτη Κουβέλη στον Εύρο, στον Βόρειο Εύρο, είχε συνάντηση και με τους γονείς των 2 Ελλήνων στρατιωτικών. Τους κατησύχασε και φυσικά είπε ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατό, ούτως ώστε οι 2 Έλληνες στρατιωτικοί να γυρίσουν το συντομότερο στην πατρίδα τους. Από εκεί και πέρα έχουμε από χτες μέχρι και σήμερα διήμερη επίσκεψη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Δένδια. Ο κύριος Δένδιας επισκέφθηκε το Τελωνείο Καστανέων, είχε συνάντηση εκεί με τους τελωνιακούς και τους αστυνομικούς που εργάζονται εκεί. Είχε επίσης συνάντηση με τους γονείς των 2 στρατιωτικών. Είχε συνάντηση επαφές με τους δημάρχους όλου του Εύρου, όπως επίσης και με τους 2 Μητροπολίτες, τον Μητροπολίτη Δαμασκηνό, Δηδημοτή Γορσιάδας και Σουκλίου, και τον Μητροπολίτη Άνθιμο, Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Και σήμερα είχε επαφές και με τοπικούς φορείς στο Επιμελητήριο Εύρου. Είχαμε φυσικά το μεγάλο συλλαλητήριο την Κυριακή, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδος, παρουσία πλήθους κόσμου. Ήταν πολλοί οι ευρύτες που πήγαν εκεί και διαδήλωσαν το ειρηνικό μήνυμα ότι πρέπει να υπάρχει φιλία ανάμεσα στους 2 λαούς και φυσικά το μήνυμα συμπαράστασης στους 2 στρατιωτικούς. Είχαμε και προχτές, την Δευτέρα δηλαδή, αντίστοιχη διαμαρτυρία, η οποία ξεκίνησε από τις Σφαίρες και κατέληξε στο Τελωνείο των Κήπων. Ήταν μια διαμαρτυρία του Νοτίου Εύρου, να το πω έτσι, στην οποία συμμετείχαν και οι αγρότες. Πήγαν με τρακτέρ λοιπόν στο Τελωνείο των Κήπων και εκεί γυναίκες μοίραζαν φυλάδια στα ελληνικά και στα τουρκικά. Αναγραφόταν το αίτημα να επιστρέψουν πίσω οι 2 στρατιωτικοί. Όπως καταλάβετε, τόση ώρα αναφέρω ειδήσεις που αφορούν καλώς ή κακώς αυτό το μεγάλο ζήτημα για εμάς εδώ στην Μεθόριο, εδώ που φιλούμε Θερμοπύλες. Παραμένει ένα σημαντικό θέμα όσο κρατούνται οι 2 στρατιωτικοί στις φυλακές της Αδριανούπολης. Το θέμα δεν έχει λήξει. Και φυσικά συνεχίζεται και το εμπάργο, το είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει ερημώσει η Αδριανούπολη, δεν πηγαίνει κανένας Έλληνας να ψωνίσει από τη γειτονική Τουρκία. Υπάρχει τέλος πάντων αυτή η μορφή διαμαρτυρίας. Πέρα από όλα αυτά θα αναφέρω και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό, πιο χαρούμενο, πιο ευχάριστο. Έχει να κάνει με την τιμητική βράβευση γυναικών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 11 γυναίκες με πλούσια προσφορά στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πνευματική ζωή των 5 νομών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βραβεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από τον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο. Είναι γυναίκες όλες που έχουν σημαντική συμβολή στην κοινωνία. Εδώ από τον νόμο Εύρου αξίζει να αναφέρουμε ότι βραβεύτηκε η πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγάπη Πετροπούλου, καθώς και η πρόεδρος της Βιομηχανίας Ξύλου Ακρίτας Λουκία Σαράντη. Πέρα από όλα αυτά δεν έχουμε κάτι σημαντικό να αναφέρουμε. Σας ανέφερα τα πιο σημαντικά, αυτά που βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας. Όλα τα άλλα είναι μέσα στο πλαίσιο των απλών καθημερινών συνθηκών που επικρατούν τόσο στην Αλεξανδρούπολη όσο και στις άλλες πόλεις του Εύρου. Μάλιστα, κύριε Κονδύλη, επειδή ακριβώς αναφερθήκατε σε αναφέρετε μεγάλο κομμάτι των ειδήσεων στους 2 στρατιωτικούς, η μειονότητα των μουσουλμάνων, θα λέγαμε των πομάκων της περιοχής εκεί, αντιδρά κάπως το ζήτημα, έχει δεν κάποια... Δεν υπάρχει καμία αντίδραση, όχι. Και μάλιστα στο συλλαλητήριο της Ορεστιάδας δεν συμμετείχε κανένας σύλλογος της μειονότητας σε αυτή την διαμαρτυρία, να το πούμε έτσι. Σε αυτό το συλλαλητήριο δηλαδή κανένας μουσουλμανικός σύλλογος δεν πήρε θέση. Μάλιστα. Ήταν κάτι δηλαδή που παρατηρήθηκε. Το παρατήρησαν κι άλλοι. Ακριβώς, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο λίγο είναι τεταμένο σε εκείνη την περιοχή γεωγραφικά, οπότε καλώς ή κακώς πρέπει να το αναφέρουμε κι εμείς. Έτσι ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι εφόσον δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο ειδησιογραφικά, να σας αποδεσμεύσουμε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ακριβώς. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Και να συνεχίσουμε με μια ακόμη είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά το καιρό στα ελληνικά δεδομένα, για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς έχουμε νεφώσεις και βροχές την Τετάρτη
από Τετάρτη ξεκινάνε και θα εμφανιστούν σε όλη τη χώρα, σε αρκετά σημεία της χώρας. Τοπικές λοιπόν βροχές αναμένονται στα δυτικά και βόρεια της χώρας Τετάρτη με πιθανότητα, σήμερα Τετάρτη δηλαδή, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικά νησιά Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και Δωδεκάνησα. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα θα έχουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα, πιθανότητα όμβρων. Στην Αττική γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Μακεδονία, Θράκη ευρύτερα θα έχουμε τοπικές νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Και νησιά Ιωνίου, Αιγαίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αργά το απόγευμα. Για Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, θα έχουμε, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυκλάδες, Κρήτη, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι επίσης και απόγευμα. Και στα Δωδεκάνησα και νησιά Ανατολικού Αιγαίου θα έχουμε πιθανότητα όμβρων ή καταιγίδων πάλι τις μεσημεριανές ώρες. Αυτά για τα δεδομένα τα ελληνικά. Κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με ειδήσεις εξωτερικού. Επανήλθαμε με ειδήσεις από την γείτονα χώρα Τουρκία. Ο Ερντογάν λοιπόν αναφέρει χαρακτηριστικά πως η Αφρίν θα πέσει μέχρι αύριο το βράδυ. Λέει συγκεκριμένα πως την ελπίδα του ότι η Συριακή πόλη Αφρίν θα πέσει μέχρι σήμερα το βράδυ στα χέρια των τουρκικών δυνάμεων, οι οποίες άρχισαν στις 20 Ιανουαρίου την στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της κουρδικής πολιτοφυλακής που ελέγχει το θύλακο Αφρίν, εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πλησιάζουμε λίγο στην Αφρίν. Ελπίζω, αν το θέλει ο Θεός, πως η Αφρίν θα έχει πέσει εξ ολοκλήρου μέχρι σήμερα το βράδυ, δήλωσε ο Ερντογάν σε ομιλία του στην Άγκυρα προς Τούρκους, τοπικούς αξιωματούχους και πρόσθεσε. Σύντομα η Τουρκία θα συντρίψει τους μαχητές στο βόρειο Ιράκ. Τσεκάρουμε τις φωλιές των τρομοκρατών στο βόρειο Ιράκ σε κάθε ευκαιρία. Σύντομα θα συντρίψουμε τους τρομοκράτες εκεί, σημειώνει ο Ερντογάν. Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπολύουν τακτικά επιδρομές κατά των μαχητών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, το οποίο διατηρεί στρατόπεδα στα βουνά του Βόρειου Ιράκ, κοντά στη Μεθόριο με την Τουρκία. Η Άγκυρα είχε ανακοινώσει χθες πως οι τουρκικές δυνάμεις περικύκλωσαν πλήρως την πόλη. Ο Ερντογάν δήλωσε ακόμα πως οι άμαχοι της Αφρίν απομακρύνονται με αυτοκίνητα μέσω ενός ειδικού διαδρόμου. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε δηλώσει πως η Τουρκία και η κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μια κοινή στρατιωτική επιχείρηση κατά των Κούρδων μαχητών στο Ιράκ μετά τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα, αυτοί που έχουν προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Μάιο. Οπότε αυτά είναι τα νέα που αφορούν την κουρδική πλευρά και την Τουρκία. Και πάμε λιγάκι στην παράδοση των ρωσικών S-400 στην Τουρκία. Είναι μια καινούργια διπλωματική ενέργεια που γίνεται μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας και τα διαπιστευτήρια τα δίνει η παράδοση των πυράβλων εδάφους και αέρος S-400 στην Τουρκία από τη Ρωσία. Δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στη Μόσχα μαζί με τον Τούρκο ομόλογό του. Από την πλευρά του, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε πως όσο συντομότερα παραλάβει η Τουρκία τους πυράβλους αυτούς, τόσο το καλύτερο. Η Άγκυρα υπέγραψε στα τέλη Δεκεμβρίου συμφωνία για να αγοράσει τα πυραυλικά συστήματα S-400 από τη Ρωσία, σε μια κίνηση που προκάλεσε ανησυχία στην Δύση, επειδή τα συστήματα αυτά δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην στρατιωτική αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ. Και όσον αφορά το ζήτημα αυτό, οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει τον Δεκέμβριο ακόμη ότι η παράδοση αυτών των πυραυλικών συστημάτων θα αρχίσει το πρώτο τριήμερο του 2020. Οπότε είναι ένα ζήτημα το οποίο προκαλεί αρκετές αντιδράσεις στην περιοχή του ΝΑΤΟ και τους εμπλεκόμενους παράγοντες, καθώς είναι κάτι το οποίο ταράζει αρκετά τα νερά, τόσο στρατιωτικά όσο και διακρατικά αυτή η κίνηση που έγινε.
Να πούμε τώρα ότι έχουμε νέα από την υπόθεση Σκρυπάλ με απελάσεις Ρώσων διπλωματών με τις απελάσεις αυτές να γίνονται από την πλευρά της Βρετανίας. Το ζήτημα λοιπόν έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις πλέον στα βρετανικά δεδομένα, καθώς στην απέλαση μεγάλου αριθμού Ρώσων διπλωματών προτίθεται να προχωρήσει η Βρετανία ως αντίπεινα για την επίθεση με νευροτοξικό παράγοντα κατά του Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα Σεργέη Σκρυπάλ και της κόρης του Γιούλα. Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Πρωθυπουργός Τερέζα Μέη, μιλώντας στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα απελάσει 23 Ρώσους διπλωμάτες, ενώ όλες οι επαφές υψηλού επίπεδου μεταξύ των δύο χωρών ακυρώνονται με πρώτο θύμα της απόφασης αυτή τον Σεργέη Λαυρόφ, ο οποίος είχε προσκληθεί να επισκεφτεί τη χώρα. Ενώ οι Βρετανοί υπουργοί, συγγνώμη, αλλά και μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν θα έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στη Ρωσία για να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Η Ρωσία, όπως αναφέρεται, είναι ένοχη για απόπειρα δολοφονίας, είπε η Τερέζα Μέη, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως υπεύθυνη για την επίθεση στο Σκρυπάλ είναι η ρωσική κυβέρνηση. Η Βρετανία θα αυξήσει τους ελέγχους των Ρώσων πολιτών που εισέρχονται στη χώρα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει χώρος στο Ηνωμένο Βασίλειο για διεφθαρμένες ελίτ, ενώ σε οτιδήποτε αφορά τους 23 διπλωμάτες που θα απελαθούν, σύμφωνα με την Μέη, πρόκειται για μυστικούς πράκτορες και θα έχουν διορία μίας εβδομάδας για να εγκαταλείψουν τη Βρετανία. Η Βρετανίδα Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η μεγαλύτερη απέλαση από το Λονδίνο εδώ και 30 χρόνια θα υποβαθμίσει τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών στη Βρετανία για τα επόμενα χρόνια. Θα παγώσουμε, αναφέρει χαρακτηριστικά, ρωσικά περιουσιακά στοιχεία όπου υπάρχουν αποδείξεις ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να απειλήσουν τη ζωή ή την περιουσία πολιτών ή κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κυρία Μέη έκανε επίσης γνωστό πως θα ληφθούν και άλλα μέτρα, τα οποία όμως δεν δημοσιοποίησε. Υποστήριξε πως το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμούσε καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία και χαρακτήρισε τραγικό τον τρόπο με τον οποίο έδρασε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις ειδήσεις εξωτερικού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το ειδησιογραφικό μας δελτίο και να σας ενημερώσουμε ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, 3 με 4, εδώ συντονισμένα στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, παρέα με τη Δήμητρα Τάγκα και την Ναυρόζουγλου Παναγιώτα. Και από όλους εμάς, καλό απόγευμα. Καλή ξεκούραση. Γεια σας.